Και Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε από εσένα με τις πληροφορίες και το κλίμα που έχεις από εκεί. Καταλαβαίνουμε πως είναι θέμα χρόνου πια, πως βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση του χτυπήματος του Ισραήλ στο Ιράν. Ζήτημα ημερών ή ακόμη και ωρών, Νέβα, φαίνεται πως είναι η επικείμενη αυτή απάντηση από το Ισραήλ στο Ιράν στην μαζική αυτή πυραυλική επίθεση, όπως και επίθεση με ντρόνς που εξαπέλυσε το Ιράν εδώ στο έδαφος του Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλωστε φωνή ούτε από αξιωματούχους αλλά ούτε και από Ισραηλινούς που να λέει ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα γίνει. Αντιθέτως λένε ότι όλοι θα γίνει και ότι θα γίνει μάλιστα και γρήγορα. Ένα στοιχείο που συνηγορεί σε αυτό είναι και το γεγονός ότι τη Δευτέρα οι Εβραίοι, ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός, γιορτάζουν το Πάσχα. Επομένως, γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι μία ανταπόδοση της επίθεσης από το Ισραήλ στο Ιράν ενδεχομένως να γίνει μέχρι και την Δευτέρα. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και τα σενάρια για το ποιοι θα είναι αυτοί οι πιθανοί στόχοι, καθώς ακόμη και απλοί πολίτες, οι Ισραηλινοί, υποστηρίζουν ότι αυτή η επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν προς το Ισραήλ ήταν μια άνευ προηγουμένου επίθεση, πρωτοφανής. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο στην ιστορία. Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη και για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους συμβολικούς. Φαίνεται πως τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο οι Ισραηλινοί να επιχειρήσουν να στοχεύσουν σε κάποια στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο έδαφος του Ιράν και κυρίως μιλάμε για εργοστάσια παραγωγής πυράβλων είτε και drones. Με αυτόν τον τρόπο λένε ότι μπορεί να δοθεί μια δίκαιη απάντηση σε αυτό που υπέστησαν οι ίδιοι, καθώς θα υπάρχει και ένα αντίκτυπο στο κοινωνικό χώρο, στο κοινωνικό περιβάλλον. Άλλωστε, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι αυτό που παραδίδει και δίνει όπλα και σε άλλες χώρες. Επίσης, υπάρχει το σενάριο μια στόχευση σε δεξαμενές πετρελαίου, όπως επίσης και σε κάποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αν και αυτό το σενάριο δεν φαίνεται ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι θα προσπαθήσει το Ισραήλ να χτυπήσει κάποιες εγκαταστάσεις που έχει το Ιράν σε άλλες χώρες. Μάλιστα, μιλούν ακόμη και για περιοχή της Συρίας που ενδεχομένως να γίνεται στόχος και γίνεται μια εκεί διοργάνωση, ακόμη και προειδοποιώντας την Χεσμπολά. Οι Ισραηλοί φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν το στηρίζουν. Θεωρούν ότι μια απάντηση θα ήταν επαρκής μόνο αν δοθεί στο έδαφος του Ιράν. Τώρα βλέπουμε ότι οι σύμμαχοι μπορεί να έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Είδαμε και σήμερα τους δύο υπουργούς εξωτερικών. Ωστόσο, φαίνεται ότι ανοιχτά και ευθαρσώς κανείς δεν λέει μην κάνετε αυτήν την επίθεση. Άλλωστε, και το Τελαβίβ διαμηνύει πως είναι ένα κυρίαρχο κράτος και θα απαντήσει. Mm-hmm. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι οι σύμμαχοι προσπαθούν να περιορίσουν ενδεχομένως το βαθμό και το εύρος αυτής της απάντησης. Για να μην πάμε σε μια γενίκευση. Για να μην πάμε σε ένα περιφερειακό πόλεμο. Ωστόσο, τίποτα τέτοιο δεν αποκλείεται, αν απαντήσει πίσω και το Ιράν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αδαμαντία.